Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο στο κανάλι μου. Μου λέτε περισσότερες ότι δεν φωνώ και αυτά, απλά συνήθως όταν κάνω το βίντεο κοιμάται μικρή και φοβάμαι μήπως ξυπνήσει και ακυρώσω το βίντεο και άντε ξανά να συγκεντρώσω το μυαλό μου και ό,τι είπα στο προηγούμενο βίντεο να μην το ξαναπώ και. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα μιας και έρχονται τα γενέθλια της μικρής μου, θα ήθελα να αναπολύσω. Τέλος πάντων, τα δικά μου παλαιότερα χρόνια. Λοιπόν, και να σας πω και κάποια πράγματα για μένα που ίσως να μην γνωρίζετε. Είμαι γεννημένη το 91 και γι' αυτό θα σας πάω χρόνια πίσω. Στα δικά μου γενέθλια ενός έτους που είμαι έτσι. Λοιπόν, αυτή είμαι εγώ που τρώω το τυρογαριδάκι. Αυτή είμαι τώρα εδώ πάλι που τρώω κάτι, όπως βλέπετε, στα λεγόμενα χέρια μου. Η μανούλα μου, η γλυκιά, ήταν στην ηλικία μου, νομίζω, ναι. Εδώ πάλι κάτι τρώω, οπότε πιστεύω ότι το δικό μου παιδί κάτι έχει πάρει και από μένα. Ο κουνφού. Τι να πω. Αγόρο. Κανονική, μέσα στον νεροχύτη της γιαγιάς μου. Καλά, εδώ με τη μαμά μου, η οποία είναι στα μαύρα της τα χάλια. Είμαι η ίδια, η μικρή μου. Μπράβο. Εδώ έχω βάλει το γουναρικό μου, να πάω μάλλον σε κάτι γενέδλια. Αυτή η κορδέλα δεν ξέρω κατά πόσο ταιριάζει με αυτό το συνολάκι. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Εδώ η χορευταρού που ακόμη παραμένω στην ίδια κατάσταση με τη μαμά μου. Τα ίδια μπουφανάκια, αγαπημένα μπουφανάκια. Μακάρι να είχα και τώρα ένα τέτοιο. Εδώ είμαι στη θάλασσα με την ξαδέρφη μου. Εγώ είμαι εδώ και αυτή είναι η Δέσποινα, η δεύτερη μου ξαδέρφη, όπου κάνουμε τα κόλπα μας. Καλά, αυτή φοράει, εγώ φοράω μπρατσάκι και εδώ φοράει ολόκληρο σωσίδιο και με περνάει και ένα χρόνο, έτσι. Ας τα λέμε και αυτά. Μπράβο. Εδώ με θεωρώ πολύ γλυκιά, αλλά εντάξει, αυτό το κακό συνήθειο της θείας μου να μου βάζει τα μαλλιά πίσω από τα αυτιά απέσιο. Παρ' όλα αυτά, γλυκού! Εδώ κάνω τα κόλπα μου ως γνωστόν, κολοτούμπες στην αυλή κτλ. Είμαι από ένα χωριό από το Νέο Μιλότοπο, να σας πω, που είναι κοντά στη Γιάννητσα. Αυτός είναι ο αδερφός μου που προσπαθεί να με πείσει να βγούμε φωτογραφία. Δεν έχω ιδέα. Καλά. Σούπερ ντούπερ. Εδώ έχω ένα συνολάκι με τζινάκι. Αυτές είναι οι καουμπόκες μπότς της θείας μου και ένα δερματινάκι. Μπράβο στον καλλιτέχνη. Και δεν έγινα 4. Τι υπέροχη τούρτα. Δεν ξέρω ποιος την είχε φτιάξει. Ίσως κάποια θεία μου, τέλος πάντων. Αλλά μπράβο της. Τι άλλο. Α, εδώ παίζαμε με τον μπαμπά μου. Η κοιλιά του μπαμπά μου βασικά φαίνεται μόνο. Ο αδερφός μου και εγώ. Οπότε τον πλακώναμε, υποτίθεται. Είχα ντυθεί νύφη εδώ, όπως βλέπετε. Δεν ξέρω. Κάποιος με έντυσε. Παρ' όλα αυτά πάρα πολύ ωραίο και μάλλον με έχουν βάλει κάπου ψηλά για να φαίνομαι ψηλή. Δεν έχω καταλάβει. Εντάξει. Σκαλίζω τη μύτη μου εδώ. Αχ και εδώ είμαστε με τα ξαδέρφια μου. Είμαι 5-6 χρονών και ο αδερφός μου, τα δύο μου ξαδέρφια που είναι αδέρφια και εγώ και είμαστε ανάποδα σε ένα στήλο τέλος πάντων. Καλά! Εδώ μοιάζω με τη μικρή μου, με τις κορδέλες που τις φοράω. Το καμάνι. Εδώ τεντώνομαι γιατί πάντα μου άρεσε αυτό το έτσι να κάθομαι, τέλος πάντων κάπως έτσι. Με ξεκούραζε, το θυμάμαι από μικρή και το κάνω ακόμη και τώρα. Ο τρόπος που ξεκουράζομαι είναι αυτός. Μόλις ξύπνησα με τη μανούλα μου, Παναγία μου, άμα τις δει αυτές τις φωτογραφίες, τις έχω αναρτήσει στο YouTube. Εντάξει, θα χαρεί πάρα πολύ. Ούτε χαλή. Αχ, και εδώ. Εδώ είναι
ξαδέρφη μου. Σας την έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές, είναι η Δέσποινα. Και ο μικρός μου ξάδερφος, ο Σπύρος, με τα πατουσάκια μου τα υπέροχα, είχα ένα κακό συνήθειο να πηγαίνω μια απόσταση 1,5 χιλιόμετρου περίπου με τα πόδια για κάποιο λόγο και να συναντήσω τα υπέροχα κατά τα άλλα ξαδερφάκια για να παίξουμε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν φόρουσα παπούτσια, βλέπετε. Όμως τα ξαδέρφια μου φοράνε καθαρά παιδάκια. Συνεχίζω να το κάνω αυτό ακόμη με τα παπούτσια, δεν μου αρέσει. Εδώ ένα πέσιο ντύσιμο παπαγάλου σε... προφανώς πήγα σε κάποια γιορτή αυτές τις... πώς τη λένε, το Φεβρουάριο που γίνονται. Κόλλησα τέλος πάντων. Θυμωμένη, ευριασμένη για κάποιο λόγο. Εδώ μου κάνανε τούμπανι, κολοβιζιά τα πάντα όλα και κράνος. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εδώ νομίζω πάμε σκόπελο. Ναι, νομίζω πάμε σκόπελο. Η μαμά μου, ο αδερφός μου και εγώ. Εντάξει, εγώ το παίζω μοιραία με τη γούνα μου και τα γυαλιά. Τα Ray-Ban, παρακαλώ, παρακαλώ. Έχω βάλει εδώ το ταγέρι μου να πάω στην παρέλαση. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν ξέρω τι μου συμβεί. Δεν ξέρω τι όνειρο είναι η μαμνούλα μου. Εδώ συνεχίζω να είμαι μια ξανθιά κοπελίτσα, αυτή εδώ και αυτή πάλι με την ξαδέρφη μου, τη Δέσποινα. Ναι, χαμός, τι να πω. Πάντως ωραίο styling. Εντάξει, ξαδέρφη μου νομίζω ότι είναι πιο ωραίο για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω τι να πω στη μάνα μου, αλλά τέλος, το τσαντάκι όμως εδώ με ξεπερνάει. Και νομίζω ότι έκανα προσπέραση λόγω του τσαντικού. Οι μπαντάνες μου αρέσανε από τότε. Πολύ μου αρέσανε οι μπαντάνες. Χαμογελαστή και χαρούμενη. Να σας πάω σε μιας κάτι ηλικίες λίγο πιο μεγάλες που είχα ντυθεί εδώ. Δεν ξέρω τι είχα ντυθεί. Πριγκίπισσα. Δεν έχω ιδέα. Καλά. Εδώ στο σχολείο. Αλήτησα ψυχή. Μιλάμε. Χριστέ μου, όποιος βλέπει γυμνασίου και ηλικίου φωτογραφίες πιστεύω ότι γελάει. Χριστός και Παναγία. Καταρχήν νομίζω ότι είμαι ίδια, οπότε... Εδώ είμαι με τη μικρούλα μου, την ξαδέρφη και φοράω σιδεράκι γιατί τα δόντια μου ήταν λίγο παραπάνω πεταχτά από το κανονικό. Εδώ είμαι στο Ερωδιό, τέλος πάντων, σε ένα καφέ το οποίο τώρα δεν υπάρχει στη Γιάννητσα. Και κάνω τρέλες. Εδώ είμαι ηλίκιο. Πάλι κάνω τρέλες, νομίζω είμαι η ίδια. Και εδώ είμαι ηλίκιο, είμαι με τις φίλες μου από το Λύκειο, τέλος πάντων την Άννη και τη Γιώτα, που πάλι κάνουμε τα χαζά μας. Εδώ είμαστε Χαλκιδικοί, νομίζω πηγαίνουμε στο Πόρτο Καρά. Είμαστε στο Μαρμαρά και έχουμε πάρει το καραβάκι να πάμε στο Πόρτο Καρά. Χαμός η μάνα μου εδώ. Καλά, να σας δείξω και μία από το σχολείο που ήμουν νηπιαγωγείο. Τι σ' αγαπώ, φιλιό. Έχω γράψει το όνομά μου εδώ πάνω, μην πάει και δεν με αναγνωρίζει κανείς. Χαμός. Εδώ είναι όλα τα παιδιά του σχολείου, του νηπιαγωγείου. Και εδώ είναι όλα τα παιδιά. Χριστέ μου, τι ωραία χρόνια. Και να σας δείξω και μερικές από τις καλλιτεχνίες μου. Δεν ήμουν μικρή και η μαμά μου τις κρατούσε. Εδώ είμαι 4 χρονών και δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Αλλά η κυρία μου εδώ γράφει το κανόνι της ειρήνης. Οπότε έχω κάνει ένα κανόνι, άνθρωπος κανονικός, που μάλλον είναι της ειρήνης. Δεν ξέρω. Της ειρήνης. Ποια είναι η ειρήνης. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα πραγματικά. Αυτό το φτιάξα μόνη μου. Επίσης και αυτό. Πείτε μου ένα μπράβο τουλάχιστον. Και κάτι ακόμα που ήθελα να πω, να, αυτή είναι η γιαγιά μου, η οποία δεν ζει πια. Και, όπα, δεν φαίνεται καλά. Και, εντάξει, δεν θέλω να συγκινηθώ τώρα. Λοιπόν, η οποία είναι η γιαγιά μου. Όπου, όταν έφυγε ήμουνα, νομίζω... ήμουν πανεπιστήμιο τέλος πάντων, δηλαδή δεν έχει πάρα πολλά χρόνια που έχει φύγει.
Απλά είχα την απορία και είχα το άγχος γενικότερα, αν της είχα πει ποτέ πόσο την αγαπά. Και γι' αυτό έχω να σας πω ότι να λέτε στους ανθρώπους που έχετε δίπλα σας καθημερινά πόσο τους αγαπάτε, γιατί πραγματικά δεν ξέρετε πότε μπορεί να φύγουν ή κάτι οτιδήποτε να συμβεί και να μην έχετε προλάβει να το πείτε. Γενικώς είχα μια πίεση και ένα άγχος και ένα τέτοιο όταν είχε πεθάνει, εκτός το, για το λόγο το ότι την έχασα, αλλά γιατί σκεφτόμουν, ήξερε άραγε ότι την αγαπά, την αγαπούσα, ότι okay, ήταν ένα από τα αγαπημένα μου πρόσωπα. Και μετά από κάνα χρόνο περίπου βρήκα αυτό το γράμμα, το οποίο γράμμα το είχα γράψει εγώ σε μια πάρα πολύ μικρή ηλικία. Σε αυτό εδώ ο μπαμπάς μου τότε είχε εμπόριο αυτοκινήτων, να έκανε τέλος πάντων τσινόγλου βασιλιάδης. Και είχα γράψει το 98, ήμουνα 7 χρονών, 25 Δεκεμβρίου το 98. Και έχω γράψει «Γιαγιά σε αγαπά, γιαγιά πάει στην εκκλησία, γιαγιά σε αγαπάω πολύ, ως τον ουρανό, λα 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 τρα λα 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 λα». Προφανώς η γιαγιά μου πήγαινε συνέχεια στην εκκλησία, γι' αυτό και αυτό που μου έμενε ήταν αυτό. Και 7 χρονών, δηλαδή πρώτη δημοτικού, το είχα ζωγραφίσει. Οπότε, μάλλον της είχα πει αρκετές φορές το πώς την αγαπάω. Και το έχω κρατήσει και είναι από τα αγαπημένα μου ενθύμια από την παιδική μου ηλικία. Λοιπόν, να αφήσουμε τις συγκινήσεις. Κάπου εδώ το βίντεο μου έφτασε στο τέλος της. Με μάθατε λίγο παραπάνω, είδατε πως ήμουν πιο μικρή. Νομίζω ότι είμαι η ίδια, εντάξει, πέρα από κάποιες άλλες φάσεις τέλος πάντων που έχω γίνει λίγο πιο μελαχρινή, σε κάποιες φάσεις του λυκείου που είμαι λίγο Παναγία μου. Αλλά εντάξει, όλες εκεί οι φίλες μου που έχετε κάποιες φωτογραφίες μου παλιές και αυτά, μην τις δείχνετε παρά έξω γιατί διάλεξα τις καλύτερες. Όχι, εντάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο. Όποιος του άρεσε, ας κάνει like, γράψτε μου παρατηρήσεις, σχόλια κάτω. Τι άλλο θα θέλατε να δείτε βίντεο από μένα. Σήμερα είναι Παρασκευή που ανεβάζω αυτό το βίντεο και έχει γενέθλια η μικρή μου, γίνεται ενός. Και ήθελα να ευχηθώ σε όλα τα παιδάκια του κόσμου υγεία. Πραγματικά να δέχονται πολύ αγάπη, γιατί αυτό είναι που γεμίζει τα παιδιά μας, αυτό είναι που θυμούνται. Οπότε, άμα θέλετε, subscribe στο κανάλι μου, like στο βίντεο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσετε ακόμα ένα βίντεο μου. Μουα, 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 τα φιλιά.